Πάμε στα, πρώτα στα της Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι, Κώστα, θα μας επιτρέψεις καταρχάς να ξεκινήσουμε από το όμορφο κορίτσι μας, τη Μαρία. Και νομίζω ότι σήμερα η Θεσσαλονίκη, εντάξει, ένας λόγος παραπάνω της πρέπει. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τη Μαρία. Μαρία, σήμερα εσείς εκεί ζείτε στους ρυθμούς της έκθεσης Θεσσαλονίκης, έτσι. Τι περιμένουμε σήμερα, τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες της Θεσσαλονίκης σήμερα. Να μας πεις λίγο τα μέτρα. Έχετε πλημμυρίσει πάλι αστυνομικούς εκεί πάνω. Και τις πορείες, τι ώρα ξεκινούν, τι θα γίνει, τι ώρα θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός στο Βελίδιο. Αρχικά να σημειώσω, καλή σεζόν να ευχηθώ και να σημειώσω ότι σας περιμέναμε εδώ, Σπύρο και Μίνα. Θέλαμε την έναρξη της τηλεοπτικής σεζόν να την κάνετε από εδώ. Εδώ η Μίνα δεν έρχεται το επόμενο Σαββατοκύριακο. Θα πάμε μαζί στη Θεσσαλονίκη. Άστο σου λέω. Την έχουμε στο ψήσιμο τώρα. Εγώ πάντως θέλω να σου πω, Μαρία. Εγώ πάντως θέλω να σου πω ότι έρχομαι Θεσσαλονίκη. Γιατί μου αρέσει η Θεσσαλονίκη. Αλήθεια. Oh. Ναι. Κοίταξε, κανονικά θα έπρεπε ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ενίσταμε, διαμαρτύρομαι, εντάξει, να έπρεπε να κάνουμε απευθείας την εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό το Σαββατοκύριακο, το επόμενο και ίσως και μέσα τα Σαββατοκύριακα του Σεπτέμβρη. Ποτέ δεν ξέρεις τι ακολουθεί μετά από μια ΔΕΘ. Δεν πρέπει να είσαι στον τόπο των γεγονότων. Για συζητήστε εδώ μετά, μόλις τελειώσουμε. Λοιπόν, Μαρία μας. Μαράκι μου. Λοιπόν, από χθες ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις εδώ στην Θεσσαλονίκη. Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι σήμερα στις 7.30 στο Βελίδιο, οπότε θα έχουμε και τις περισσότερες συγκεντρώσεις. Χθες ξεκίνησαν με τους υγειονομικούς αλλά και τους ένστολους. Υπήρξε και μια ένταση με τα μάτια, θα πρέπει να σημειώσουμε, με τους υγειονομικούς, οι οποίοι ήθελαν να περάσουν μπροστά από το Βελίδιο, αλλά δεν επετράπη, κάτι που δεν θα γίνει και σήμερα, με φραγμούς, με κάγκελα και φυσικά κλούβες των ΜΑΤ. Οι κινητοποιήσεις θα ξεκινήσουν από τις 5.30 το απόγευμα. Θα έχουμε συγκεντρώσεις και στον Λευκό Πύργο και στο Άγαλμα Βενιζέλου. Φυσικά θα υπάρχουν φραγμοί παντού. Η κίνηση των οχημάτων θα είναι αδύνατη όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος. 3.000 οι αστυνομικοί, ντρόν, ελικόπτερο της Ελλάς. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας, ώστε να μην έχουμε κάποιο έτσι έκτροπο. Θα και σημειώσω. Μεγάλη κινητοποίηση της τρομοκρατικής θα συμπλήρωνα εγώ, Μαρία, έτσι, γιατί είναι και οι συνθήκες τώρα έτσι λίγο περίεργες στην Ευρώπη, οπότε καλό είναι να παίρνουμε τα μέτρα μας, ποτέ δεν ξέρεις. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει και πολύ μεγάλη κινητοποίηση και από την αντιτρομοκρατική. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Θα πρέπει να σημειώσω ότι ο Πρωθυπουργός θα ξεκινήσει, όπως είπα, την ομιλία του στις 7.30. Σε κλειό διαδηλωτών θα είναι όλη η περιοχή όπου βρισκόμαστε. Πίσω μου έχω τη Χάνθ, μπροστά μία από τις πύλες εισόδου της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου. Όλος ο κόσμος από όλη την χώρα και το εξωτερικό θα επισκεφθεί την πόλη μας. Η καρδιά της Ευρώπης, αν μου επιτρέπετε, θα χτυπά στην Θεσσαλονίκη για όλες τις επόμενες ημέρες. Βλέπετε και τα κάγκελα στα πλάνα του Μάκη Ευραμίδη, αυτά που θα τοποθετηθούν πέριξ των εισόδων της ΔΕΘ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, Μαρία, καταρχάς εσύ προτείνεις σήμερα στον κόσμο, αν δεν υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος, να μην κατέβει στο κέντρο, από ό,τι καταλαβαίνω. Και γενικώς εκεί ένα αλέρτ για εσάς ξεκινάει από τις 6 το απόγευμα και μετά. Σωστά, σωστά. Θα έχουμε βέβαια και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού τις πρωινές ώρες, από τις 10 και μετά στα περίπτερα της ΔΕΘ. Μία επίσκεψη την οποία φυσικά και θα παρακολουθήσει το Open. Θα είμαστε εδώ, όπως φυσικά και τις συγκεντρώσεις αλλά και τις πορείες διαμαρτυρίας εν ώψη των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη, των 36, όπως γνωρίζουμε, μέτρων που θα αφορούν τους περισσότερους Έλληνες και θα δοθεί έμφαση και στην στέγη. Κάτι που αφορά πραγματικά πολύ κόσμο και αφορά και εμένα, γιατί είμαι σε αναζήτηση κατοικίες και είναι πραγματικά πάρα πολύ για δες μήπως σε αφορά τίποτα από τα μέτρα που θα πει ο Πρωθυπουργός. Για δες τίποτα μήπως σε αφορά. Λοιπόν, γιατί εμείς το χάσαμε. Εμείς το χάσαμε το μέτρο αυτό, γιατί είναι μέχρι 49 ετών. Οπότε. Κοίταξε, ξέρεις. Τώρα όταν. Με πιάνει. Άντε, να ξεκινήσουμε από νωρίς το πρωί. Όταν πας τη σύνταξη σε μια ηλικία που είναι. Στην Ευρώπη κάνουν διαδηλώσεις για αυτό το όριο ηλικίας, αλλά τα μέτρα σου είναι μέχρι 49 ετών, σημαίνει ότι κάποιο κενό έχεις δημιουργήσει, το οποίο είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει ο ένας πολίτης που είναι από τα 49 και πάνω.
άντρας και γυναίκας, και γυναίκα και κυρίως κάποιος ο οποίος έχει και οικογένεια ή θέλει να δημιουργήσει οικογένεια, ακόμα και σε αυτή την ηλικία δικαίωμά του είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει.